Οι εργάτες και οι εργάτριες της μεταποίησης των βιομηχανικών κλάδων που έχουν ζήσει στο πετσί τους την ταξική αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ προηγούμενα, που βιώνουν την ένταση της εκμετάλλευσης, τις ελαστικές μορφές εργασίας, το χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις, την εντατικοποίηση και την ανασφάλεια, τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος, την εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία, ξέρουν καλά ότι όλα αυτά θα επικρατούν στους τόπους δουλειάς πίσω από τους μαντρότυχους των εργοστασίων και στις 8 του Ιούλη. Άλλωστε, ο ΣΕΒ, οι βιομήχανοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα νομοθετήματα και τις διατάξεις που έχουν ψηφιστεί κατά τον προηγούμενο χρόνο και εκπληρώνουν τις θέσεις τους. Είναι σίγουροι βέβαια, είτε με κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε με κυβέρνηση Τσίπρα, θα συνεχιστεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων προς το κεφάλαιο. Με όποια κυβέρνηση θα ικανοποιείται η ακόρεστη δίψα των βιομηχάνων, θα τσακίζονται οι ανάγκες των εργατών, θα είναι από χέρι αντεργατική. Με στόχο να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους κάτω από τη σημαία των βιομηχάνων, των εκμεταλλευτών τους, όλων όσων μαυρίζουν τις ζωές τους, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα αστικά κόμματα διαγωνίζονται για την ανάπτυξη της οικονομίας, μιλώντας φυσικά για την ανάπτυξη που είναι κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα των καπιταλιστών και όχι για ανάπτυξη υπέρ των εργαζομένων, υπέρ του λαού. Για το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και κάτι θα πέσει από το τραπέζι, από το μεγάλο φαγοπότη, άρα να συνενέσουν και οι εργαζόμενοι, να συμβιβαστούν με τα ψίχουλα, να κάνουν κι άλλες θυσίες, να παραιτηθούν από τη διεκδίκηση όσων τους αφαίρεσαν τόσα χρόνια, περασμένα ξεχασμένα δηλαδή, γιατί όλα αυτά αποτελούν ένα το κρατούμενο για την ανάκαμψη των κερδών και των επενδύσεων. Όλα αυτά είναι όμως που μας έφεραν ως εδώ. Αυτά είναι που βασανίζουν τον εργάτη. Οι αιτίες των προβλημάτων θα είναι και μετά τις εκλογές εδώ και η επόμενη κυβέρνηση θα πάρει τη σκυτάλη από την προηγούμενη για να τρέξει νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης όπως δρομολογούν και οι μεταμνημονιακές εκθέσεις της Κομισιόν. Οι εργάτες, οι εργάτριες της βιομηχανίας, αξιοποιώντας την πείρα τους, με το βλέμμα στραμμένο μπροστά και με την ψήφο τους, μπορούν τώρα να αποδυναμώσουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα που στηρίζουν την κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης και να ενισχύσουν αποφασιστικά το ΚΚΕ που θα είναι το στήριγμά του την επόμενη μέρα, θα βρίσκεται μπροστά στην οργάνωση του αγώνα για τα δικά του συμφέροντα. Οι εργάτες σε κάθε κλάδο της βιομηχανίας το γνωρίζουν καλά αυτό. Τους κομμουνιστές είχαν δίπλα τους στα εργοστάσια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι που μας λένε πάλι καλά που υπάρχει και το ΚΚΕ. Πολλοί αυτοί που κατανοούν ότι αποτελεί πρόβλημα εάν δεν υπάρχει ισχυρό ΚΚΕ. Στις μέρες που απομένουν ως τις εκλογές κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε αυτό να αποτελέσει το κριτήριο ψήφου και στις 7 Ιούλη να στηρίξουν το ΚΚΕ, να δώσουν δύναμη στη δύναμή τους, ώστε με νέες δυνάμεις την επόμενη μέρα στο δρόμο της ανυποχώρητης πάλης για το δίκαιο των εργαζομένων να δυναμώσει η αντίσταση, η αντεπίθεση για να μπορέσει η εργατική τάξη να αποσπάσει κατακτήσεις και να τραβήξει μπροστά για τη δική της προοπτική,
για τη δική της εξουσία που θα εξασφαλίζει την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Γεια σας.